δεν υπάρχει τίποτα πιο, θα έλεγα, αντιεπιστημονικό, όχι με βάση τις προσεγγίσεις της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας, ακόμη και της αστικής πολιτικής οικονομίας, από αυτό τον ορισμό περί μεσαίας τάξης. Μιλάω ως ορισμό. Υπάρχει εργατική τάξη, υπάρχει αστική τάξη και υπάρχουν και τα μεσαία στρώματα, η πλειοψηφία των οποίων από τους όρους ζωής τους προσεγγίζουν την εργατική τάξη, ζουν δηλαδή, ανήκουν στα λαϊκά στρώματα, και υπάρχουν και τα ανώτερα μεσαία στρώματα που είναι σε άλλη κατηγορία. Αυτό το εφεύρημα όμως περί μεσαίας τάξης και μάλιστα τα όρια που μπαίνουν για το ποιος ανήκει στη μεσαία τάξη με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί της ουσίας εντάσσουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη ακόμη και φτωχά λαϊκά στρώματα. Γιατί όμως καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια? Για να δικαιολογήσει την επίθεση σε αυτά τα στρώματα σε μία λογική που την έχετε όλοι σας, ο φτωχός να πληρώνει για το φτωχότερο. Στη βάση αυτή αξιοποιήθηκε όλο αυτό το ιδεολόγημα περί μεσαίας τάξης, που παραγνωρίζει την πραγματικότητα. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό, υπάρχει πλήθος αποδείξεων ότι μιλάμε για έναν ακόμη αντιλαϊκό προϋπολογισμό που κινείται στην πεπατημένη και των προηγούμενων προϋπολογισμών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν και λίγοι υπουργοί, παρά τις οξυμένες αντιπαραθέσεις, που ήταν πολύ λιγότερες από άλλες φορές, δεν ήταν και λίγοι υπουργοί που είπαν ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κινείται στα χνάρια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσον αφορά το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, και όσον αφορά άλλα έργα, όπως είναι για παράδειγμα το ελληνικό, και όσον αφορά τη φοροελάφρυνση του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό άλλωστε και τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού παραμένουν ίδια όπως ήταν οι προηγούμενες χρονιές. Ποια είναι αυτά τα μεγέθη? Πρώτον, τα πρωτογενή πλεονάσματα που εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά. Και δεύτερον, η άντληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατικών εσόδων για να βγαίνουν αυτά τα υπέρ πλεονάσματα από τα λαϊκά στρώματα σε ποσοστό 93% τη στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχουν στα κρατικά έσοδα με μόλις το 7%. Και υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει όχι μόνο τον αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτού του προϋπολογισμού, αλλά επί της ουσίας αναδεικνύει τον αντιλαϊκό και άδικο χαρακτήρα συνολικά της ανάπτυξης για την οποία πανηγυρίζεται. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Το ποιος καρπώνεται το προϊόν της ανάπτυξης αυτής της πιο μεγάλης πίτας, όπως συνηθίζεται να λέτε. Τη στιγμή που για τα λαϊκά στρώματα προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 750 εκατομμύρια ευρώ και νέες περικοπές σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η παιδεία, για τους επιχειρηματικούς ομίλους προβλέπονται μειώσεις της τάξης των 446 εκατομμυρίων ευρώ. Μειώσεις φυσικά που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτείναξε την πιο άδικη φορολογία, που είναι η έμεση φορολογία, την εκτείναξε ως κυβέρνηση, και την ίδια στιγμή να θυμηθούμε τη μείωση στα μερίσματα των μετοχών, τη μείωση ακόμη και της εθελοντικής εισφοράς των εφοπλιστών και την βάση που έθεσε για την περαιτέρω μείωση της φορολογίας των επιχειρηματικών ομίλων. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξή σας όχι μόνο δεν φέρνει πίσω τις τεράστιες απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι τα χρόνια της κρίσης, δεν φέρνει πίσω ούτε καν ένα σημαντικό μέρος αυτών των απώλειών, αλλά είναι και μοχλός περαιτέρω ανοίγματος της ψαλίδας των ταξικών διαφορών και των κοινωνικών ανισοτήτων. Έγινε προχθές, νομίζω ήταν ο κύριος Σκυλακάκης που το ανέφερε, μία συζήτηση για το θέμα της αγοράς ακινήτων και της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών. Αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα, είπε ο κύριος Υπουργός ότι είναι θετικό ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές των ενοικίων κτλ. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτό? Πρώτον, είπατε τον ακινήτο, ναι. Πρώτον, τι κρύβεται? Κρύβεται η τεράστια συγκέντρωση ακινήτων στα χέρια επενδυτών που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και δεύτερον, η εκτείναξη των τιμών των ενοικίων για τις λαϊκές οικογένειες που προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Άρα εδώ
από ένα παράδειγμα, από την ανανθέρμανση της αγοράς, τα λαϊκά στρώματα θα πληγούν διπλά. Και από την άνοδο των αντικειμενικών αξιών, αλλά και από την εκτείναξη των τιμών των ενοικίων, που σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σε εργατικές λαϊκές συνοικίες, είναι απλησίαστες. Να λοιπόν ο χαρακτήρας της ανάπτυξής σας. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί θα αρκούνται στα ψίχουλα, στην ελεημοσύνη, στα κοινωνικά μερίσματα που έχετε θεσπίσει για να χρυσώσετε το χάπι της αντιλαϊκής πολιτικής και για να κρύψετε ότι αυτά τα εφάπαξ επιδόματα έρχονται για να υποκαταστήσουν συγκροτημένα δικαιώματα που κατεδαφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως για να εκπαιδεύσετε το λαό να ρίχνει ολοένα και περισσότερο τις απαιτήσεις σου. Αυτή είναι η κοινή σας στρατηγική. Και να γιατί το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια έλεγε ότι ο λεγόμενος εθνικός στόχος της ανάπτυξης ήταν ψευδεπίγραφος. Ότι είναι ο εθνικός στόχος της Ελλάδας του κεφαλαίου και όχι της Ελλάδας των εργαζομένων και ότι η έξοδος από την κρίση προς όφελος του λαού δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αναπλήρωση και ανάκτηση των απολειών και χωρίς φυσικά ριζικές ανατροπές στην οικονομία και την εξουσία. Σήμερα επανέρχεται η καραμέλα των εθνικών στόχων της εθνικής ομοψυχίας, της εθνικής συνεννόησης και ούτω καθεξής. Με αφορμή την κλιμάκωση και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Όσο όμως ψευδεπίγραφος ήταν ο εθνικός στόχος της ανάπτυξης, άλλο τόσο ψευδεπίγραφος είναι ο εθνικός στόχος της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, που είναι ο κοινός παρανομαστής της εξωτερικής πολιτικής όλων των κομμάτων. Στην πραγματικότητα, πίσω από τη λεγόμενη εθνική ομοψυχία, κρύβεται η ακόμη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της χώρας στο αμερικανονατοϊκό άρμα και καλλιεργείται όλη την ψεύτικη προσδοκία ότι αυτή η επιλογή της πρόσδεσης, της ενσωμάτωσης στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς δήθεν θα προωθήσει την ειρήνη, την ασφάλεια, την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και πότε το λέτε αυτό? Το λέτε σε μια περίοδο που όλο αυτό το αφήγημα καταραίει και που οι δήθεν ισχυροί σύμμαχοί μας κρατάνε στάση Πόντιου Πιλάτου πέρα από ορισμένες ανέξοδες φραστικές καταδίκες που ενθαρρύνουν τελικά την τουρκική προκλητικότητα. Αν και το τελευταίο διάστημα είναι προφανές ότι πληθαίνουν δεξιά και αριστερά και φωνές που λένε ότι η συνεκμετάλλευση δεν πρέπει να δαιμονοποιείται, ότι πρέπει να απενοχοποιηθεί, ότι το να μιλάς για ελληνική ΑΟΣ παραδείγματος χάρη, δηλαδή για την προστασία των συνόρων, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν είναι και τόσο προοδευτικό, και άλλα τέτοια που είναι στο ψωμί, βούτυρο στο ψωμί των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Ξεθάφτηκε μέχρι και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, για αυτό το θέμα, αν και τον κύριο Σιμίτη πλέον τον διεκδικούν πολλοί. Τον διεκδικεί και το Πασόκ του Κινάλ, τον διεκδικεί από ό,τι φαίνεται και το Πασόκ του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, καλεί το λαό να δει το νήμα που συνδέει τη φτώχεια, την ανασφάλεια, την πιθανότητα νέας κρίσης με τους μεγάλους κινδύνους που συσσωρεύονται στην περιοχή μας. Το νήμα αυτό το κρατάει η άρχουσα τάξη και υπηρετεί μόνο τα καπιταλιστικά υπερκέρδη. Και όπως οι θυσίες που έκανε ο λαός στο όνομα της εξόδου από την κρίση δεν έφεραν τελικά μια ανάπτυξη προς όφελός του, έτσι και οι θυσίες που κάνει για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση, 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ, ή αυτές που θα κληθεί να κάνει στο μέλλον, δεν θα εξασφαλίσουν ούτε την ειρήνη ούτε την ασφάλεια για τους λαούς της περιοχής. Άρα ζητούμενο είναι να σπάσει αυτό το νήμα, να ανατραφεί αυτή η πολιτική, να μπει στο επίκεντρο ένας δρόμος ανάπτυξης που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, θα στηρίζεται στη λαϊκή πάλη και εξουσία, θα οικοδομεί σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους με τους άλλους λαούς της περιοχής. Αυτός ο δρόμος είναι και ρεαλιστικός και αναγκαίος όσο ποτέ.